και έβαλα ένα καζάκι έξω από το γραφείο, με ξεράκι. Στεναχωρέθηκα μόνο που έχει τραυματιστεί, δεν ξέρω πόσο, η γειτόνισσα μια διευθύντρια του Ευαγγελισμού γιατρός. Αυτό είναι το πιο μας απασχολεί. Τα άλλα και οι δημιουργοί δεν τον απασχολούν ιδιαίτερα. Απλώς κλείβουμε και λυπάμαι για όσους υποκινούν ηθικούς ή φυσικούς αυτοργούς απέναντι σε έναν πολιτικό όπως είμαι εγώ, που υπηρετεί με αίσθημα ευθύνη στην πατρίδα, προστατεύει τα δικαιώματα αυτού του τόπου. Κάνω αγώνα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όμως προφανώς έχουν κάνει λάθος σε προειδοποιήσεις και σε απλές, γιατί εγώ δεν πρόκειται να καθώ, δεν πρόκειται να υποχωρήσω, να συνδυαστώ. Θα συνεχίσω με μεγαλύτερη ορμή τον αγώνα που ξεκίνησα. Χρόνια ολόκληρα δεν είναι συμβιβασμός ο αγώνας αυτός. Καταλάβουν ότι δεν έχω υπαρξιακό πρόβλημα δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Όχι το παίζω γενναίος, αλλά δεν πρόκειται να καθώ. Καμία περίπτωση. Να ρωτήσω κάτι. Έστω και αυτό το χτύπημα, το μικρό χτύπημα, ήταν αναμενόμενο έτσι βαθιά μέσα σε σπίτι μου. Μερικοί μου λένε ότι άργησαν να εμφανιστούν. Μπορεί να άργησαν κιόλας. Μπορεί να άργησαν. Ίσως έπρεπε να το κάνω νωρίτερα. Αλλά εντάξει, το κάνω τώρα. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα γιατί, τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, δηλαδή, τι είναι, αν οι αντιξουσιαστές να δίνουν το Σούλα, ο οποίος μάχεται τη διαπλοκή. Δεν το βλέπω. Ψάχνω να βρω κι εγώ, διερωτώ. Έχω και φίλους εδώ από την ηγεσία του Υπουργείου αυτή τη στιγμή που συζητάω και ψάχνω να βρω κι εγώ τι είναι αυτό δηλαδή που τους έκανα να βάλω καζάκι. Τι μπορεί να είναι ένας αγώνας εναντίον των αντιψηφιστών των αναρχικών. Αυτό τον αγώνα που έχω κάνει και την έχω εστιάσει είναι εναντίον των διαπλεκομένων και των οικονομικών μεγάλων συμφερών. Τι... Άρα πού να πω δεστή αλλού. Ψάχνω να βρω. Αυτή τη στιγμή μιλάω δυνατά. Σκέφτομαι. Να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, να πω κάτι. Οι αντιεξουσιαστές και οι αναρχικοί δεν χτυπούν αυτούς που ενδιαφέρονται για τη διαφάνεια. Ναι, είναι αυτό. Ρώτησα και μερικούς και αυτό μου είπαν ότι αν υπήρχε ένα μέτωπο απέναντί τους, μπορεί να αυτή τους ενόχλησα να προβούσε κάποια τέτοια ενέργεια. Αλλά όμως... Όλες οι υποθέσεις, όλα τα στοιχεία που έχετε καταθέσει και στον κύριο Πεπόνη και στον κύριο Μουζακίτη, αλλά και στον Άριο Πάγο, όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Είναι. Τα στοιχεία που έχετε καταθέσει το τελευταίο διάστημα για την διαπλοκή είναι σε εξέλιξη, ερευνώνται. Ναι, βέβαια ερευνώνται. Βέβαια ερευνώνται και ιδιαίτερα και από τους οικονομικούς αγγελείς. Ήταν σε εντελέα του Αριού. Εγώ θα ήθελα πιο γρήγορους ρυθμούς. Μπορεί όμως να έχω άδικο γιατί μπορεί να αδειάζομαι εγώ. Μάλιστα. Αλλά ερευνώνται, βέβαια ερευνώνται. Είναι φυσικό και επόμενο να ενοχλούνται. Τι να κάνουμε.